Μεταξύ των θεμάτων, των πιο κυρίαρχων θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής ήταν καταρχάς η απόδοση για τον μήνα Σεπτέμβρη των λογαριασμών της Οικονομικής Υπηρεσίας εσόδων-εξόδων. Είχαμε περίπου 16.500.000 έσοδα μέχρι το Σεπτέμβρη του 2013 και αντίστοιχα έξοδα 15.700.000 και το ταμιακό υπόλοιπο του Δήμου το Σεπτέμβριο του 2013 είναι 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Εγκρίθηκε λοιπόν η διαδικασία αυτή, γιατί σύμφωνα με τον νόμο κάθε μήνα πρέπει να ενημερώνεται το παρατηρητήριο για τα έσοδα έξοδα του Δήμου και για το ταμιακό υπόλοιπο. Από τα άλλα θέματα που μας απασχόλησαν ήταν η έγκριση των πρακτικών της Δημοπρασίας για την βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων, που εκεί είναι και το γήπεδο της Δάφνης που είχε παραμεληθεί το τελευταίο διάστημα. Επίσης, ψηφίστηκε πίστοση 183.000 ευρώ και εγκρίθηκαν οι όροι της δημοπράτησης για το έργο της αποκατάστασης των πεζοδρομίων στο Φαρκομαγαλά και ό,τι άλλο ρυθμίσεις προβλέπεται από τη μονοδρόμηση. Επίσης, ψηφίσαμε επίστοση 10.279.000 ευρώ για κάθε μήνα για να αποδώσουμε τα επιδόματα για τα απροστάτευτα παιδιά για το μήνα Μάιο και Ιούνιο. Σε πόσα άτομα? Ξέρω ακριβώς πόσα είναι τα άτομα. Επίσης, ένα από τα θέματα που ζητήσαμε ήταν η έγκριση πίστωσης 28.509 ευρώ για την μελέτη του ΣΧΟΑΠ Καρδαμήλων. Είναι μια χωροταξική μελέτη για το πώς χωροταξικά θα κινηθεί η πόλη των Καρδαμήλων, ο πρώην Δήμων Καρδαμήλων. Περιττώ να σας πω ότι ολοκληρώνεται για η χωροταξική σχεδιασμή σε όλους τους πρώην Δήμους. Αυτό που απομένει είναι να υλοποιηθεί και στον Δήμο Ομηρούπολης, διότι είναι ο μόνος πρώην Δήμος που δεν έχει ακόμα εγκριθεί το σχέδιο, το χωροταξικό, το ΣΧΟΑΠ δηλαδή, όπως το λένε, για τον... Όλο τον πρώην Δήμο Καρδαμήλων. Όλο τον πρώην Δήμο Καρδαμήλων. Επίσης, τέλος, δώσαμε επιχορήγηση στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο 55.000 ευρώ και τακτική επιχορήγηση και επαναπροκηρύχθηκαν οι όροι της Δημοπρασίας για να βρούμε αερομεταφορέα καινούριων για τη γραμμή Χιείου Αθήνας, επειδή ήταν άγωνη η πρώτη Δημοπρασία που έγινε, ξανά επαναπροκηρύσουμε, θα ξαναβγεί πάλι δηλαδή Δημοπρασία καινούρια μέσα σε 5 μέρες, να δούμε αν θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον, θα επανέλθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο αν μπορεί να αλλαχτούν οι όροι της προκήρυξης. Αυτά ήταν σε... Οι καινούργιες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί είτε με τη σύμπληξη των δύο εταιριών είτε με κάποιες προσφορές με συνθήκες σας κάνει το βλέπουν διαφορετικά? Ίσως οι Ολυμπιακοί υπό το βάρος των εξελίξεων και βλέποντας ότι εμείς το έχουμε πάρει πολύ ζεστά για να βρούμε εναλλακτική λύση, να προβαίνει σε κάποιες εκπτώσεις. Αυτό είναι καλό. Διότι σε τελική ανάλυση αυτό το επωφελούνται οι πολίτες μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι παροδικό και μετά από λίγο καιρό πάλι να αρχίσουν τα χαράτσια των 400 ευρώ για να πας και να έρθεις στην Αθήνα. Εμείς θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να βρούμε εναλλακτική λύση, να υπάρχει μια εναλλακτική αεροπορική εταιρεία, μια άλλη εταιρεία, η οποία θα ανταγωνίζεται το μονοπόλιο της Αιτζέαν και της Ολυμπιακής. Και τέλος, ψηφίσαμε επίστοση 42.250 ευρώ για να δώσουμε κάποιες επιχορηγήσεις στα πολιτιστικά σωματεία. Τα λεφτά είναι σαφώς λιγότερα από άλλες χρονιές, αλλά τουλάχιστον κάτι πρέπει να δώσουμε και στα πολιτιστικά σωματεία για το έργο το οποίο παράγουμε. Έχει γίνει ένα ξεκαθάρισμα για συλλόγους οι οποίοι δεν έχουν παρουσιάσει δράσεις ώστε να μεγαλώνει κατά κάποιο τρόπο η πίτα? Όχι, δώσαμε φέτος αυτά τα χρήματα στα σωματεία που μας κάνουν και απολογισμό δουλειάς. Στα σωματεία τα οποία παράγουν έργο και κάνουν απολογισμό δουλειάς. Όπου δώσαμε πέρσι σε σωματεία και δεν μας έκανε έναν απολογισμό το τι κάναμε, δεν δώσαμε. Εξάλλου το λέγαμε αυτό, ότι θα χρηματοδοτηθούν μόνο αυτοί οι οποίοι κάνουν απολογισμό για τη δουλειά που κάνανε την προηγούμενη χρονιά. Αν κάποια σωματεία έχουν μια
παραπάνω δράση λόγω ίσως και του αντικειμένου που έχουν, πώς θα αντιμετωπίσουν. Π.χ. ο ΜΕΟΘ. Π.χ. ο ΜΕΟΘ. Ο οποίος κάνει κάθε χρόνο επιχορηγήθηκε με περισσότερα χρήματα. Τα μεγάλα σωματεία, η ΠΕΚΕΒ, ο ΦΟΒ, ο Λεωναλάτιος, στα νοτιόχωρα που κάνουν τον ΑΓΑ και τις γιορτές της ΣΟΥΜΑΣ και όλα αυτά, αυτοί επιχορηγήθηκαν με περισσότερα χρήματα.